Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση. Δεν θα προλάβει όμως, ο χρόνος κυλάει, σουτάρει από πολύ μακριά, ευστοχή, για να δούμε, ναι, οι διαιτητές λένε ότι το καλάθι μετράει και έχουμε ισοπαλία. Πάντα ο Ιταλός υπό την πίεση του Goldwire, βγαίνει ο Τάρλας να κόψει, μετράει το καλάθι και έχουμε και φάουλ πάνω. Πάει για το ένας εναντίον ενός, ο Οικονόμου ελεύθερος για τρεις. 51-58 από τον Νίκο Οικονόμου, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, απονομή δεν θα γίνει, θα γινόταν απονομή μόνο στην περίπτωση που νικητής ήταν ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε προς τους οπαδούς τους και τους χειροκροτούν, τους χαιρετούν. Βλέπετε τις σκηνές, Κώστα Μουρούση, και τα τελευταία σου λόγια για το παιχνίδι. Πλάκοβιτς 10, Μπατίς 14, Χατζηβρέτας 10, Σπανούλης 10 τον Ολυμπιακό. Πρώτο σκόρερ ο Σκοτσιαδίτης με 12. Όλε για τους πράσινους που πήραν μια καθαρή και δίκαιη νίκη με 81-51. Αυτά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Κωνσταντίνο. Το σκρίνα τον Ντομάσεβιτς Διαμαντίδης με το Χατζή, Διαμαντίδης από την εσωτερική, βγάζει έξω στο Χατζηβρέτα. Ο Παπαμακάριος θα κάνει και φάουλ μετά το τρίποντο στο οποίο ευστοχεί ο Χατζηβρέτας. Έναν ευνηδιασμό, πάρα λίγο το λάθος Αλβέρτης, η πάσα για τον Μπατίς που θα καρφώσει με τα δύο χέρια, φοβερή φάση, θα πάρει και το φάουλ από το Λιούις. 59-68, η δεύτερη νίκη στους τελικούς του Παναθηναϊκού. Και πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για την αποφόρηση, ενώ πέφτουν, βλέπουμε. Διαμαντίδης, Χατζηβρέτας, χωρίς άμυνα, για τρεις. Σέντρα, τελικά η μπάλα φτάνει στον Μπορέλη που σουτάρει και κάνει το 0-1. Να λοιπόν το γκολ από τον Μπορέλη, το δεύτερο
του Αργεντίνου στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μπορέλη που είχε χαρίσει τους 3 βαθμούς της νίκης στον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι που έδωσαν οι πράσινοι στον πύργο. Βέβαια ο Στρακόσια ενήργησε όσο καλύτερα μπορούσε. Αν είχε πιάσει την μπάλα θα ήταν έμεσο. Παναθηναϊκός σε μεγάλη ευκαιρία. Το σουτ και το γκολ. Το 1-2 από το Καπουράνι. Το 1-2 από το Καπουράνι με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Ο Καπουράνης που είχε σκοράρει και πέρυσι στον αγώνα κυπέλου είχε ανοίξει το σκορ εδώ. Τελευταία δευτερόλεπτα. Άκερ Μουλαομέροβιτς για 3. Μέσα. 72-66. Παίρνει το σκρίνο από τον Μπατίστ. Διαματίδης πάει προς τα μέσα. Μπατίστ χωρίς άμυνα για 3. Η απάντηση 72-69. 73-69. Σισκάουσκας. Μπετσίροβιτς. Πάει μέχρι το lay-up. Θα ευστοχήσει 73-71 στα 18 δευτερόλεπτα και 6-10 για το τέλος. Θα πιέσει την επαναφορά ο Παναθηναϊκός. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Κάνει φάουλ το Παναθηναϊκός. Και δεν υπάρχουν time out πλέον για τις δύο ομάδες. Κλέβει ο Διαμαντίδης από τον Μουλαομέροβιτς. Θα αφήσει τον Μπατίστ που θα ισοφαρίσει, θα κερδίσει και το φάουλ. Και θα εκτελέσει συμπληρωματική βολή. Φοβερό φινάλε. Τη γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Μέσα 73-74. Τόμερ κάτσε την επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του Πεν. Τώρα δεν κάνεις φάουλ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Χατζιβρέτας με τον Πεν. Ο Πεν πάει προς τα μέσα. Το κλείνει ο Παντής. Δεν υπάρχει φάουλ. Διαμαντίδης μαζεύει. Ο Διαμαντίδης θα κρατήσει την μπάλα. Δίνει στο Χατζιβρέτα. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την πολύ μεγάλη νίκη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μανολάου Μαρκάνο κοντά στον Πεν. Ο Πράνιτς κάνει το σουτ στα δίχτυα. 0-1 ο Παναθηναϊκός στο 45 με τον Πράνιτς. Σε κόντρα επίθεση από το λάθος του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή, ο Παναθηναϊκός γέννησε αντεπίθεση και σκοράρει. Μάκρυνση της μπάλας, θέλει να επωφεληθεί ο Μπέργκ που έφτασε πρώτος και πήρε από τον Παπαδόπουλο. 0-2! Γκολ ο Μπέργκ! Ο Παναθηναϊκός πάλι σε κόντρα επίθεση με μεγάλη μεταβίβαση. Ο Μπέργκ στην πρώτη περίπτωση έδωσε την ασίστ. Τώρα βγήκε πρώτος στην μπάλα, πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 67. Ο Μπέργκ είναι παρόν στην πρώτη απειλή στην εστία του Ρομπέρτο στο 42. Έχει την μπάσα για τον Πράνιτς, την ασίστη δηλαδή για το 0-1 στο 45. Απειλή για το 2-0 στο 48 και κοντράρει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Κάνει το 2-0 στο 67. Ο Καρέλης εκτέλεσε η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αμπέντ 3-0 στο 89. Ευνηδιάζεται ο Ρομπέρτο και ο Αμπέντ με φάουλ σφραγίζει εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Έκοψε την προβολή ο Μανατίδης. Λες και το κόρνερ, η κεφαλιά, το γκολ. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Πέρση Ολιβάρες που τον βλέπετε να πανηγυρίσει έξαλα την επίδευση του πρώτου γκολ στο ντέρμπι. Προσπαθεί ο Φίσας να μην τον αφήσει να βγάλει τη φανέλα του για να γλιτώσει την κίτρινη κάρτα. Στο 13ο λεπτό της επανάληψης και 58ο του αγώνα έχουμε το 1-0 για τον τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Με το φετινό του απόκτημα από τον ΠΑΟΚ, τον Πέρση Ολιβάρες που βλέπετε εδώ. Το γέμισμα από το Φίσα. Άφησε την μπάλα στο Λιπερόπουλο Βαζέχα. Αυτός βγάζει στον Ολιβάρες που πλαγιοκοπεί. Σέντρα στο Βαζέχα, γίνεται το 2-0. Ο Τσακαράκης κοίταξε τον επόπτη του και δείχνει γκολ, δείχνει σέντρα το 2-0 από τον Χριστό Βαζέχα. Σκοράρει για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Βαζέχα που κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό Στάδιο βέβαια παίρνει φωτιά πλέον, ενώ κοιτάξτε την απογοήτευση στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Βαζέχα δείχνει τη φανέλα του, το όνομά του και τον αριθμό του, απογοητευμένος Ελευθερόπουλος. Την μπάλα. Λάθος από τον Καρτό Βασίλη. Αποφελείται ο Δημόπουλος. Μπαλιά για τον Σαραβάκο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τέτα τέτ με το κολ και το κολ. Είναι το 1-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. 26ο λεπτό του αγώνα. Βλέπετε στο βάθος τι γίνεται στις εξέδρες. Μαυρίδης. Μπροστινή μπαλιά για τον Σαραβάκο. Κοντά του Κοκολάκη. Αμέσως το σουτ. Πολύ ωραίο από τον Σαραβάκο και θαυμάσιο γκολ. Και θαυμάσιο γκολ. Υπέροχο γκολ που αξίζει να το δούμε και να το ξαναδούμε. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία του. Παπαλουκάς. Θα πάει προς τα μέσα Παπαλουκάς. Δεν θα τα καταφέρει. Κόβεται από το Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0. Με το κόψιμο αυτό πάνω στο Λάρι. 10 δεύτερα, Νίκολας μόνος του για 2, καλάθι και φάουλ για τον Τρου Νίκολας. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο μεγάλο. Πέρασε ωραίο Γεωργακόπουλος. Σαμαράς προσπαθεί να μπει μέσα, να ο Σαμαράς μόνος και τον γκολ. Ο Σαμαράς στο 120 κάνει το 4-3 για τον Παναθηναϊκό, καθώς μπορούμε να πούμε ότι πήρε προσωπικά την υπόθεση, πέρασε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού.
Με το Σπανούλι. Διαμαντίδη σταματάει την τρίπλα. Η πάσα στο Φώτση που δοκιμάζει για τρεις. Φώτσης είναι εύστοχος. 71-60. Τα rebound. 75-70. Σπανούλης. Στα 10 δευτερόλεπτα το σπάσιμο της μέσης. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση με το lay-up. Ο Διαμαντίδης με την μπάλα στα χέρια. Καλάθης κρατάει την μπάλα. 3-2-1. Τέλος αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το break. Είναι ο μεγάλος νικητής με 75-70. Τέτα τέτ με τον Αρβανίτη. Μπλοκάρει ο Αρβανίτης. Επιμένει ο Σαραβάκος. Κάνει το σουτ και γκολ. Ό,τι δεν μπόρεσε ο μικρός του Παναθηναϊκού να το κάνει με πέναλτι, το έκανε με φατσαριστό σουτ από δεξιά. Τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει κοντά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. 4-0 λοιπόν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον 44ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Το νέο γέμισμα του Καραγκούνη σοφάρισε από τον Ολισαντέμπε. Ο Ολισαντέμπε σοφαρίζει σε 1-1 με την κεφαλιά έπειτα από το γέμισμα του Γιώργου Καραγκούνη. Ο Γενίδης σε καλύτερη θέση, ο Κωνσταντινίδης πιο γρήγορος, ο Μαυρογενίδης. Δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του. Και δεν ξέρω αν έχει δεχτεί κάποιο αντικείμενο ο αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πρώτο τον Άγγελο Μπασινά, είδατε. Βρήκε στο πρόσωπο τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη δυστυχώς. Τελείω ο Μπασινάς απευθείας, η μπάλα στα δίχτυα, η σοφάριση, καταπληκτική εκτέλεση από τον Άγγελο Μπασινά, τον αρχηγό των πράσινων, που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει, καταπληκτική εκτέλεση. Ένα Γιώνας Κόλκα, ο οποίος συγκλίνει. Δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Το γκολ από τον Γιώνας Κόλκα. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα στο ντέρμπι με τον Φιλανδό να σκοράρει. Αντί της σηκώνεται και βλέπει προς τον Ολυσαντέμπε, ο οποίος θα βρει την κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Ολυσαντέμπε. Ναι, όντως είναι η αγωνιά του Ολυσαντέμπε. Με την υπόδειξη του βοηθού. Είναι ο Άκερ που κυνηγάει τον Σισκάουσκα και κλέβει προς στιγμή. Ο Άκερ κλέβει. Ο Άκερ πατάει γερά και η τάπα του Διαμαντίδη. Η τάπα από τον Διαμαντίδη που ίσως κρίνει το παιχνίδι. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση. Η φάση όχι του... της χρονιάς. Όχι μόνο για το ελληνικά φρέσια, ούτε στο NBA. Εδώ κοιτάξτε, κλέβει ο Άκερ καθαρά. Και από ποιον από τον Άκερ. Κλέβει ο Άκερ καθαρά, ένας πολύ αντικός παίκτης. Κοιτάξτε τον Διαμαντίδη πώς κοιτάει. Παίρνει τα βήματα του Άκερ, πατάνε μαζί, υπτατέ και κόβει στον αέρα καθαρά. Να πω τη τεχνική μου άποψη. Ναι. Λάθος του Άκερ που δεν πήγε να καρφώσει. Με τα δύο χέρια. Με τα δύο χέρια. Έτσι σαν τον Άκερ. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι δεν το περίμενα. Εσύ το περίμενε. Εκεί δεν έχει να περιμένει. Πρέπει να καρφώσει. Εδώ γιατί είναι πολύ αλτικός ο Άκερ. Εδώ κοιτάξτε η τσάπα ψηλά στα ίσια το Διαμαντίδη. 77-76. Πάμε time out. Ο Άκερ κάνει ένα καθαρό κλέψιμο. Παίρνει τα βήματα αλλά τα παίρνει και ο Διαμαντίδης. Και εδώ με το ένα χέρι το αριστερό προλαβαίνει ο Διαμαντίδης. Και εδώ η αντίδραση στο κοντράστ, Πίχας Μπουρούσης Ελληνιάδης. Ο Κούμας στην κεφαλιά, το γκολ από τον Κωνσταντίνου. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα ακριβώς στο 43. Ο Σάτο, Διαμαντίδης, Φώτσης για τρεις αμαρκάριστος. Από μακριά σου φάρε εκτοχή. Τρεις και φιλίας. Φώτσης προσπαθεί να απαντήσει και απαντά. Φώτσης από τα 7 μέτρα σου φάρε για τρεις εκτοχή. Λύση. 4-4. Καλάθης απέναντι στον Μπελεκάνο. Φώτσης γυρίζει στο στάρι για τρεις. Θα ευστοχήσει. 86-83 από τον κορυφαίο μαζί με τον Μπατίστ, παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Φώτση, ο οποίος έχει 5 στα 5 τρίποντα σήμερα. Baseline drive, Φώτσης από τη γωνία. Νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει ο Φώτσης σήμερα είναι μοναδικό στην καριέρα του. Ο Πράνιτς γυρίζει, ευκαιρία γκολ! Ο Σίλτεφελτ θα γεμίσει λάθος από τον Μιλιβόγεβιτς. Ο Πέντρης θέλει να μπει στη φάση. Σουτάρει γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός. Τελειώνει το μάτς. Στο 78. Του το ξαναλέει ο Διαμαντίδης. Ευστοχή ο Λάσμε. 65-67. Επαναφορά του Ολυμπιακού. Baseball πάσα του Λοτζέσκι για το Σπανούλι. Προλαβαίνει την μπάλα αυτός. Εκτελεί. Είναι άστοχος. Η μπάλα στο σίδερο και έξω. Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει στην τελευταία επίθεσή του. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει σε 2-2 και ο τελικός νικητής, άρα και ο πρωταθλητής, θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2. Κοιτάξτε την τελευταία.
φάση εκτός οροπίας στο σούτ του Σπανούλη. Σίδερο και έξω μετά την baseball πάσα στην επαναφορά του Λοντζέσκι. Και αφού ευστόχησε ο Λάσμε τη δεύτερη βολή, άλλη μια φορά. Η μακρινή πάσα ολόκληρου γηπέδου, το σούτ του Σπανούλη εκτός οροπίας με την άμυνα πάνω του. 65-67, μεγάλος νικητής ο Παναθηναϊκός. Περνάει από τον Παπαδόπουλο και κάνει τη σέντρα για το Σισε 1-1. Τζιμπρίλ Σισε στο 57. Η απάντηση του Παναθηναϊκού 20 λεπτά μετά τον γκολ του Μιραλάς. Το κοντρόλ του Γάλλου, η συνεργασία με τον Γκαρσία. Ο Σισε θέλει να περάσει την περιοχή, ο Χάκος είναι πέναλτι. Πέναλτι στον Σισε. Ο Σισε 2-1. Ανατροπή σκηνικού στο Μαρούσι. Και την μπάλα. Επιμένει ο Μουσαλπικίδης, κερδίζει. Και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Σε αυτή την απροσεξία εκεί απέναντι του Ανατολάκη. Στο 89. 84-82. Για να δούμε θα γίνει. Γκριρ. 9 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Δεν βλέπει τον Μπουρούση. Τώρα θα του πασάρει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Ο Μπουρούσης με αντίπαλο το Φώτση. Θα ισοφαρίσει. Όχι. Προσπαθεί για το follow ο Τσίδρες και ο Παναθηναϊκός είναι στο τελικό της Ευρωλίγκα. Θα νικήσει μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Με 84-82 ο Μπουρούσης έκανε πολύ καλή ενέργεια. Προσπάθησε να ισοφαρίσει. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Στη συνέχεια ούτε ο Τσίδρες μπόρεσε να ευστοχίσει στο follow σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που διαφήμισαν τον μπάσκετ αλλά διαφήμισαν και την ιστορία των δύο πολύ σπουδαίων συλλόγων τους. 84-82 νικητής ο Παναθηναϊκός. Έχουμε επανάληψη του τελικού του 2007 στην Αθήνα. Παναθηναϊκός εναντίον της ΕΣΕΚΑ. Δεύτερο σετ μπολ, μάτς μπολ. Ζήσεις. Γιάκοψεν γυρίζει για τον Ράπτη. Ο Ράπτης θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα φύγει νικητής με 3-1 απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του. Θα πάρει το κύπελο. Τσάτσις. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος. 15-13. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Απίστευτος τελικός. Ίσως ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια που έχουμε δει ποτέ σε ελληνικά κύπελα και προσπαθήκα. Στο σετ παίχθηκαν συνολικά 7 σετ μπολ, 3 υπέρ του Ολυμπιακού και 4 υπέρ των γηπεδούχων. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν τα περισσότερα λάθη, γεγονός που έδωσε το προβάδισμα στους παίκτες των Πρασίνων. Έτσι, η συνέχεια έγινε ακόμη πιο απλή για τον Παναθηναϊκό, αφού χωρίς το άγχος πλέον και με την υποστήριξη των οπαδών του, έμοιαζε ανυπόμονος να τελειώσει το παιχνίδι και να στεφθεί πρωταθλητής. Ο Πόλακ μαζί με τους Μιούρε και Κωνσταντίνοφ ήταν ασταμάτητοι με αποτέλεσμα τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους αφού οι παίκτες του Λιούμπομιρ Κράβιτσα έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν. Το 25-16 στο δεύτερο και τρίτο σετ του τελικού απλώς ήταν το διαδικαστικό του πράγματος μιας και είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς το τοπίο για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή. Με υποδοχή. Αγκάμες 5-16. Είμαστε εκεί στο μπλοκ. Πίσερ Κούναρη έξω 14-17. Ανατροπή στην Α1 από τις λίγες. Από τους 12 στους 3 ο Παναθηναϊκός διανύει με οδηγό τον Παύελ Ζακούμνη ασύλληπτη διαδρομή επιστροφή στο τρίτο σερβ. 17-5 προηγείται με λάθος σερβίς του Σμαραγδί ο Ολυμπιακός και από εκεί και ύστερα πάμε στο 17-14. 9-0. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παρά είναι έξω. Ο Στεφάνου και ο Καλντέιρα out 19-19. Ισοπαλία στους 19 πετάγεται ο Παπαδημητρίου σαν ελαττήρια από τον πάγκο. Από 4-16-19-19. Η ανατροπή της χρονιάς. Ο Καλντέιρα, ο Παπαδημητρίου, ο Ζαγκούμνης στα 3 μέτρα. Ο Αγκάμες πέρασε σε πόλο Παναθηναϊκός. 24-23. Έχανε στο δεύτερο από υπέρ του 16-12, 16-17, 20-22, πέρασε 24-23, το πήρε 27-25. Έχανε 5-17 στο τρίτο, είναι μπροστά 24-23. Και αν δείτε τα πρόσωπα των Ερυθρολεύκων πόσο σφιγμένα είναι, ούτε αυτοί έχουν καταλάβει τι έχει γίνει στο σετ. Οι αντιδράσεις Πανταλέων, Νταλιακόπουλου, Καζάζη, τις έπιασε ο σκηνοθέτης μας ο Ηλίας Χαρόνης, ήταν ενδεικτικές για το τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Μαραγδής, Στεφάνου Τίσερ, ο Κούναρη, ο Ζαγκούμνη, ντουμπλάρει ο Καλντέιρα και κάνει λάθος.
Επίθεση για το σετ με Μινούδη Ζαγκούμνη. Ο Σαμικά ολοκληρώνει επική ανατροπή για τον Παναθηναϊκό. Με 25-23. Η ανατροπή του αιώνα για τους πράσινους από 5-17. Παίρνουν σετ που δεν υπάρχει. Παίρνουν σετ που είναι χαμένο. Ο Ολυμπιακός δεν το πιστεύει, αλλά δεν το πιστεύει ούτε και η ομάδα που το πήρε. Από 5-17 με ηγέτη τον Ζαγκούμνη. Και σφραγίδα στο σετ από τον Κιγιώμη Σαμικά. Είναι αλήθεια, αλλά ο Παναθηναϊκός από 5-17 παίρνει με 25-23 με ένα ασύλληπτο 26 επιμέρου σκορ σε 31 λεπτά το τρίτο σετ και προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού στην Λιβάδα. Να γυρίσει μπάλα κοντράρι στο σώμα του Κόντι. Η σέντρα τώρα στην άλλη πλευρά μόνο κόμμα. Το εκπληκτικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ένα γκολ που σπανιότατα θα μου επιτρέψετε να πω. Βλέπουμε στα ελληνικά κύπεδα. Ένα απίστευτο γκολ από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Που δείχνει το όνομά του στου φιλάθλου του Ολυμπιακού. Γιάνκοβιτς και τώρα Διαμαντίδης. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Σλότερ για τρεις. Η μπάλα είναι εντελώς εκτός καλαθιού. Ο Διαμαντίδης τώρα για τρεις. Και το παιχνίδι στο 0 στα 16 δευτερόλεπτα. 75-76. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Τρέχει το γήπεδο ο Διαμαντίδης. Για τον Μπατίστα που θα πάρει, θα καρφώσει. Στα 4 δέκατα ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, 77-76, γιατί νομίζω ότι η άμυνα του Ολυμπιακού αδικαιολόγητα εντελώς δεν οργανώθηκε. Γιάννη, νομίζω αποκοιμήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι. Αξίζει, κύριε Ντατσόπουλε, να δούμε παρακαλώ. Πέσανε τρεις πάνω στο Διαμαντίδη. Και σαν σε προπόνηση κυριολεκτικά ήρθε σαν τρέιλερ ο Μπατίστα και καρφώνει. Από εξωαγωνιστικούς παράγοντες Ντάνστον, Λήξης, ο Παναθηναϊκός, Διαπυρός και Σιδήρου. Τώρα το σκηνικό στην περιοχή του Ελευθερόπουλου. Διανύουμε το 22ο λεπτό. Από πολύ κοντά η ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Το γκολ το 1-1 από το Καλέτο. Το Καλέτο που στο πρώτο γκολ του αγώνα στο 1 λεπτό κοιμήθηκε και ο Ανατολάκης με κεφαλιά κάρφωσε τον Νικοπολίδη. Το Καλέτο που τώρα ισοφαρίζει με τη σειρά του Παναθηναϊκού σε ένα φάουλ κοντά στην περιοχή του Ελευθερόπουλου. Και τον Αργεντίνο, τον Φερνάντο Καλέτο, που είχε να παίξει με δεκάδα από τον αγώνα του Ισκαλαμάτας, να ισοφαρίζει στο 22ο λεπτό σε 1-1. Να λοιπόν που έρχεται πολύ νωρίς και πάλι στα ίσια το ντέρμπι. Κομμένη κυνηγή. Για να δούμε εδώ τον Πασινάτη. Σέντρα στην περιοχή, τον γκολ ο Λιμπερόπουλος. Το γκολ του Λιμπερόπουλου που σας λέγαμε ότι ψάχνει το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι. Εκεί που φτάνει να πανηγυρίσει, δεν ξέρω αν θα γλιτώσει τελικά την κίτρινη κάρτα. Αλλά ο Δόλος τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. 11 λεπτά πριν το τέλος του ντέρμπι, ο Νίκος Λιμπερόπουλος βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό που ανατρέπει το σκορ. Έχει έτοιμη την κάρτα ο Ακελάκης από ό,τι με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Μελέκογλου για να τη δείξει στον Νίκο τον Λιμπερόπουλο για αυτόν τον έξαλλο πανηγυρισμό του. 3 πόντι, 1,3 δευτερόλεπτα. Πού θα πάει η μπάλα? Στον Αλβέρτη, ο οποίος σουτάρει. Θα τρελαθούμε. Ο Αλβέρτης ισοφαρίζει με τρίποντα από τη σέντρα. Στην ουσία δεν έχει ισοφαρίσει ο Αλβέρτης, έχει ισοφαρίσει ο Ράτζα. Πώς ακριβώς έγινε το θαύμα? Το τρίποντο του Αλβέρτη από τη σέντρα με το ένα χέρι απλά πέταξε την μπάλα. Ο Λουτ στην περιοχή, το γύρισμα απέναντι ο Βιγιαφάνιες. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Με τον Λούκας Βιγιαφάνιες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ερχόμενος στο δεύτερο δοκάρι, ακάλυπτος από όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Εντύπωση ότι αμφιταλαντεύτηκε και τώρα στην επόμενη φάση δεύτηκε και τώρα στην επόμενη φάση δεύτηκε και τώρα στην επόμενη φάση δεύτηκε και τώρα στην επόμενη φάση το καταπληκτικό κάρφωμα από τον James, από τον Στεφάν Λάσμε. 30. Υπάρχει time out. Είναι μέσα από Σπανούλη και Πάουελ. Καρφώνει με δύναμη ο Γκίστ και κερδίζει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Την κατάλληλη στιγμή στον Γκίστ, εκεί δεν έχει αντίπαλο. Ο Αμερικανός θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ο Γκίστ θα ξανακαρφώσει με δύναμη και τραντάζει εκ νέου την μπασκέτα του Ολυμπιακού. Και τραντάζει εκ νέου την μπασκέτα του Ολυμπιακού. Και τραντάζει εκ νέου την μπασκέτα του Ολυμπιακού και τραντάζει εκ νέου την μπασκέτα του Ολυμπιακού.
finds Rivers. Rivers with a deep three. Got it! KC Rivers from downtown rattles home a three. Rivers off the dribble. Got it. KC Rivers showing an array of skill. KC Rivers again off the dribble. Rivers wants the basketball. Rivers lets fly with a three. Rivers! The bank is open here in Piraeus on a Friday night. And Rivers. Rivers on the wing. Guarded closely by Papapetrou. Rivers with a step back shot. Got it. Καθώς πίστευσαν ότι ο Ροδίτσας δεν σε επανάληψε, Αποστολάκης τώρα θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, θα μπει γκολ 1-0 για τον Παναθηναϊκό από αυτή την κούρσα του Καπουράνη από τα αριστερά. Το γύρισμα την κατάλληλη στιγμή στον Στράτο Αποστολάκη και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, αφού πέρασε δύο και τρεις παίκτες πάνω στην κίνηση, την κατάλληλη στιγμή έκανε το σούτ, άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Στράτο Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης μπορεί και ένα τεράστιο κενό, θα λέγει κανείς, στο κέντρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων. Πέρασε σαν σε προπόνηση. Κοιτάξτε πώς περνάει τον Καλατζή και τον Αμανατίδη, που έκανε κίνηση για να τον σταματήσει και πλάσαρε στην έξοδο τον Αλεκοράτο. Κοιτάξτε το πραγματικά θαυμάσιο γκολ από τον Στράτο Αποστολάκη. Το 1-0 για τους πράσινους με την συμπλήρωση ακριβώς του δεκάλεπτου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου. Κοιτάξτε και πάλι, θα το δείτε, θα το ξαναδείτε. Ο Αλβέρτης ελεύθερος για 3. 22-13 μέσα σε έκρηξη της κερκίδας. Το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού όπως. Η μεγαλύτερη διαφορά υπό του Παναθηναϊκού με 9 πόντους. 5 πόντια από τον Αλβέρτη, βλέπετε τους δύο προπονητές. Αλβέρτης απέναντι στη ζώνη. Η απάντηση με το τρίποντο του αρχηγού. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού απέναντι σε ζώνη είναι φωνικό όπλο. Αλλά βέβαια... Πάλι ο Αλβέρτης. 37-28 από τον φοβερό και τρομερό Αλβέρτη. Είναι η μέρα του αρχηγού σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης. 55-53 με εκπληκτικό τρίποντο του Αλβέρτη. Συνολικά μέχρι τώρα, τότε να πιέσει ακόμα περισσότερο στην άμυνα. 62-61 από τον ασταμάτητο Αλβέρτη. Πέμπτο τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι. Μετά την ανάποδα των ημιχρόνων. Αλβέρτης πάλι 64-61. Ο αρχηγός όπως και στο πρώτο ημίχρονο, ο αρχηγός Παναθηναϊκού παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Και δείτε πώς πανηγυρίζει. 19 πόντοι στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Ρέμπρατσα, πάλι ο Αλβέρτης. Μέσα και αυτό 66-61. Κοίταξε να δεις, το μαρκάρισμα του Τόμιτς πάνω στον Αλβέρτη δημιουργεί τρομακτικό μισμάτς. Αλβέρτης παραλίγο του κλέψει ο Ρίβερς, τελικά του κάνει φάουλ. Από τα μεγάφωνα ήδη ακούγεται το We Are The Champions. Απαραίτητος ύμνος σε αυτές τις περιπτώσεις, τον Queen. 2-12 ακόμα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει ξανά. Και φτάνει τώρα σε διψήφια διαφορά. Με τον 22ο πόντο του Αλβέρτη. 71-61, 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Και ο Αλβέρτης στη γραμμή. Υπό τις ιαχές των οπαδών του Παναθηναϊκού, είναι τρελός ο αρχηγός. 11 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Τον αγόρασε κάποτε ο Παναθηναϊκός από την Γλυφάδα, προσφέροντας για αντάλλαγμα έναν πολίστα, τον Σελετόπουλο. Σελετόπουλο, ναι. Αποστολάκης γίνεται και το σούτ από τον Μαραγκό. Ξεγελιά το Ταλικριάδης και το 1-0. Ένα απρόσμενο γκολ από τον Μαραγκό, τον Σπύρο Μαραγκό. Μαραγκός. Θαυμάσια παλιά για τον Μπορέλη. Ωραίο άνοιγμα και του Μπορέλη για τον Σαραβάκο. Κεφαλιά του Σαραβάκου μακρινή και ένα εκπληκτικό γκολ. Αλλά ο Σαραβάκος φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Ένα υπέροχο πραγματικά γκολ στο 30 λεπτό. Ένα σπάνιο γκολ. Ενώ φαίνεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Δημήτρη Σαραβάκου. Έχει... Καλατζής. Σε ατομική προσπάθεια ο Καλατζής τη συνεχίζει. Βγάζει τώρα για τον Βαζέχα. Προσπαθεί να ξαμακαριστεί. Κάνει και το σουτ. Ένα υπέροχο γκολ. Ένα υπέροχο πραγματικά γκολ από τον Κριστόφ Βαζέχα. Σε αυτή την ατομική προσπάθεια του Καλατζή η μπαλιά βγήκε για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα ξεμαρκαρίστηκε και έπιασε ένα πολύ δυνατό έξυπνο σουτ έξω από την περιοχή. Ο Κοψαχίλης προσπάθησε αλλά δεν μπορούσε. 3-0 λοιπόν το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Πώς μπορεί να αντιδράσει για Σικεβίτσιους. Σουτάρει από πολύ μακριά για 3. Ο Νάτα μας 71-69. Την Μπουμπούνη σειρά του λέει κανείς τίποτα, αν το είχαμε. Εντάξει, είναι από τα 10 μέτρα σου τώρα, έτσι. Τα 10 μέτρα. Τα 12 δευτερόλεπτα όλα αυτά. Παναθηναϊκός μειώνει στους 3. Βλέπετε ξανά σχεδόν στο ύψος
στο κέντρο του γηπέδου, λίγο πιο κάτω δηλαδή. Και είναι σημαντικό. 36, για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Λοτζέσκι, μεγάλο καλάθι για τρεις. Αλλά ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να. Λοτζέσκι κι άλλο, δεύτερο στη σειρά. 50-42. Στον ευθυδιασμό Παναθηναϊκό Σίγκλετον. Λοτζέσκι. Το σουτ για 3-4 στα 5. 53-47. Στο μισμάτζ απέναντι στον καλάθι. James σε παιχνίδι transition ο Παναθηναϊκός. Ο Λοτζέσκι είναι σαν το Στεφ Κάρι απόψε. Τερικά γρήγορα σε την παλιά την μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Ελίσσεται στην περιοχή. Κάνει καταπληκτική ενέργεια. Πέφτει κάτω και είναι πέναλτι που δίνει αμέσως ο Δούρος. Είναι πέναλτι από την εξαιρετική προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Αρχηγός του Παναθηναϊκού ανοίγει το σκορ. Κάνει το 1-0 στο ντέρμπι. Σκοράροντας για 7η φορά φέτος. Στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού. Και λεωφόρος λέγεται. Να οι παίκτες του, γιατί έχουν πέσει και 3 καθίσματα στο γήπεδο. Να ηρεμήσουν και να τους αφήσουν να παίξουν το παιχνίδι. Βασινάς, γυρίζει ο Μικάελσεν, κόντρε στο σουτ, το γκολ το 2-2 από τον Κούμα. Ο Κούμας είναι αυτός που κάνει στο 81 το 2-2. Καρποφορεί τώρα η μεγάλη πίεση του Παναθηναϊκού που φέρνει πάλι το μάτς στα ίσια με τον αρχηγό του. Λοιπόν, έρχομαι από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Η απόφαση του Ολυμπιακού είναι να μην συνεχίσει το παιχνίδι. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που είναι εδώ επικοινώνησαν με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Η διοίκηση πήρε την απόφαση και ο Ολυμπιακός δεν κατεβαίνει να παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν κατεβαίνει να παίξει το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Διαμαρτυρία για τη διαιτησία βεβαίως είναι αυτή η απόφαση για τη διαιτησία του πρώτου ημιχρόνου. Βαζέχα, ωραία κίνηση το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Πολωνό. 1-1 λοιπόν, ο Κριστόφ Βαζέχα ισοφαρίζει στο 18. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο Βαζέχα. Με αυτό το γκολ που σημειώνει, πετυχαίνει το 4ο εις βάρος του Ολυμπιακού σε ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Το 16ο στο πρωτάθλημα και το 116ο από τότε που αγωνίζεται στην πρώτη εθνική με τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε το φοβερό αριστερό βολέ του Κριστόφ Βαζέχα. 1-1. Τι. Κάνει το γύρισμα, εκείνο Εντόι, έτοιμος για το σούτ, το σούτ και 1-0 για τον Παναθηναϊκό με ένα καταπληκτικό γκολ για τους πράσινους στο 15ο λεπτό. Καθώς κοιμήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού, έγινε το... Λάσπη πια επάνω και στην μπάλα με τον Καραγκούνη τώρα να ξεφύγει από τα δεξιά. Καραγκούνης μέσα στη μεγάλη περιοχή, Καραγκούνης τώρα δεξιά, ο Φορίκου με τον Ζαντέμπε και 1-0. Μεγάλη προσπάθεια από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε τον Καρακούνη και ο Λιζαντέμπε θα σκοράρει 1-0, ενώ, συγγνώμη, για την προηγούμενη φάση βεβαίως, ο Λιζαντέμπε πανηγυρίζει. Ο Λιζαντέμπε λοιπόν και 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει αριστερότερα στον Μάρκους Μίνχ, έχει μπροστά του τον Γιωργάτο, η σέντρα θα βγει, η κεφαλιά, γκολ 1-0. Μόλις το τρίτο λεπτό από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο τελικός ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις με ένα γκολ λοιπόν. Το αγωνιστικό στο σκορ βέβαια οι ομάδες είναι στα ίσια, στο 1-1 είμαστε. Ενώ συμπληρώσαμε 65 λεπτά, Παπαδόπουλος για τον Κωνσταντίνο, καλή παλιά για να δούμε τον Κύπριο. Θα πλασάρει η απάντηση του Παναθηναϊκού με τον Κύπριο, τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. 3 λεπτά μετά το γκολ του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Καλή παλιά για τον Σεταρίδη από τον Ζουτάουτας, με μία θέλει να βρει τον Γκονζάλες. Ο Καρεμπέ κάνει λάθος, 3-1 από το λάθος του Καρεμπέ και το γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του κυπέλου με αυτό το λάθος του Καρεμπέ που βέβαια δεν συγχωρεί. Ο Παναθηναϊκός 10 λεπτά πριν από τη λήξη με τον Κύπριο άσο του, τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, ασφαλίζει θα λέγαμε, θα δούμε, 10 λεπτά απομένουν. Πάντως παίρνει ένα πολύ γερό προβάδισμα τα προγνωστικά για την κατάρτιση του κυπέλου. Ασφαλώς ήρεμος ο Σου. Κίνδυνο να βγει εκτός ελέγχου. Σήμερα υπήρχε μια ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός ξέρει να χάνει. Ο Ολυμπιακός ξέρει να χάνει. Και ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα. Και αυτό που γίνεται νομίζω είναι ότι χειρότερο που υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός αποχωρεί. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Μέγας μόλις τώρα ανέφερε
Οι διαιτητές έχουν ζητήσει εκένωση του γηπέδου προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι. Φίνα τον Μπέκοβιτ στο Διαμαντίδη που εκτελεί για 3 και βάζει τον Παναθηναϊκό ξανά μπροστά 66-64. Η εκτέλεση από τον Πασέχα και γίνεται το 2-3. Συγγνώμη που σε διακόπτω βέβαια, Θόδωρε, αλλά η εξέλιξη του αγώνα είναι πάνω απ' όλα. Το 2-3 λοιπόν με το πέναλτι του Χριστό Πασέχα. Έξω για τον Διαμαντίδη χωρίς άμυνα. Ο Διαμαντίδης άρχισε προπόνηση, εστοχή και πάλι 2-2. Όλοι αυτοί οι οπαδοί των ομάδων του Χριστό Πασέχα. Το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ματίδης από μακριά στα 5 δευτερόλεπτα, 3-3. Φοβερό, φοβερό κρεσέντο του Διαμαντίδη. 72-64, 2-58 πριν από το φινάλε. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης θέλει να σφραγίσει τη νίκη του Παναθηναϊκού σε έναν μεγάλο τελικό. Αλλά του Κόλλα, κανείς, όχι. Μεγάλη ευκαιρία το 2-0 από τον Βαζέχα. Το τέταρτο γκολ του Πολωνού φέτος, ο Χριστό Βαζέχα. Μέσα σε διάστημα 2 λεπτών ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι οι διαιτητές το αποφάσισαν. Η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής από τον Μπατίς. Πιστεύω ότι αυτή τη φάση τη χρειαζόταν ο Μπατίς και άμα είδες και την αντίδρασή του. Πατάει ανάμεσα σε Χάιρς και Κέσελ που κάνουν και 2 φάουλ. Είναι μια φάση που χρειαζόταν ο Μπατίς για να ανέβει και ψυχολογικά. Περνάει από τα υψωμένα χέρια του Χάιρς και του Κέσελ. Και καθόλου δεν παίρνει την αντίδραση μαζί του Μπατίστ. Και πάλι είναι συνεργασία τριών παικτών, του Καϊμακόγλου, του Γιασκεμπίσκου, του Μπατίστ. Τώρα όσον αφορά την ατάκα που μου είπε, μου λέει καλά, τελείωσε το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. 3-0 το Γαύρο, είναι αλήθεια. Οπουδήποτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός, πάντα υποσχιάζεται ένας αγώνας. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ντροπή. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα, αυτό το σωματείο της Βρωμιάς να τιμωρηθεί. Φιλόπουλος, Ριζούπολη, Τροκαντερό, Συγκρού 1, Συγκρού 2, τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, στο απειρόβλητο είναι Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή δεν θα βρεθεί κάποιος που θα έχει το στένος να τους τιμωρήσουνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μα σε κάθε άθλημα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εναντίον 8. Στην μπάλα εναντίον 8, εναντίον 14, στο βόλεϊ εναντίον 8, στο μπάσκετ εναντίον 8. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έτυχαν οι Ισπανούλες. Πρέπει να τις σκάς. Άμα δεν σκάς την μπάλα είναι βήματα. Αυτά που κάνει οι Ισπανούλες. Για κάνε ξανά. Δεν έχουν μάθει τρόπους από το σπίτι τους. Απειλές εκεί που ξέρετε. Στους κύριους Αγγελόπουλους που προκαλούν. Το κάνατε προσωπικό, θα χορέψετε. Απειλές ασύνθαση. Δεν περνάνε. Δείτε αυτό. Όλα αυτά είναι μεθοδευμένα. Έχουν παίχτες από ό,τι φαίνεται απλήρωτους, έχουν ρίξει λευκή πετσέτα και τώρα λέει δεν κατεβαίνουν γιατί λέει δεν τους αρέσει η διαιτησία. Ίσως είναι ένα
ένα, ο λόγος που το κάνουν είναι για να σηκωθούν να φύγουν μάλλον η οικογένεια Αγγελόπουλο από τον Ολυμπιακό και να τα ρίξουν σε εμάς και στους διαιτητές. Σαν τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δέρμπι το λέτε εσείς, εγώ από την αρχή της χρονιάς έχω πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Πάνω Γιώργο έκανες τσαμπουκάδες, εδώ χρειάζεσαι 200 αστυνομικούς για να φύγεις ρε. 200 χρειάζεσαι για να φύγεις. Γνωστοί Ολυμπιακοί, μόνο με την αστυνομία φεύγετε. Πάνω ήξερες να κάνεις μαγκές. Πάνω ήξερες να κάνεις μαγκές. 200 σε φιλάνε για να φύγεις. Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι. Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι. Γεια σας, γεια σας. Αντίο, αντίο, εκεί στην Α2. Αντίο, αντίο, εκεί στην Α2. Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι. 200 αστυνομικοί. Πάνω μου έλεγες κατέβα κάτω να παίξουμε ξύλο. Γιατί φεύγεις με 200 αστυνομικούς. Γιατί φεύγεις με 200 αστυνομικούς ρε, δεν είσαι μάγκας. Πάνω μου έλεγες θα σου κάνω, θα σου πει, θα σου δείξω, με έσπροχνες. Και τώρα φεύγεις με 200 ρε, 200 ρε. Αυτή είναι η πρόεδρή σας ρε, αυτή είναι η πρόεδρή σας γάβρι. Αυτή είναι, πανηγυρίστε τους, πανηγυρίστε τους. Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι ρε, θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι. Άρε τεράστιοι, ξεφτύλες. 6 περιπολικά, 30 ασφαλίτικα και 2 κλούβες για να φύγουν. Εδώ δες, εδώ δες, εδώ δες πως φεύγουνε. Οι μάγκες είχανε και τα αρχίδια να με απειλήσουν και να με χτυπήσει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Οι μάγκες που φεύγουνε παρέα με... Χάρε εσύ, όπου σε βρω σε κυνηγώ ρε, όπου σε βρω σε κυνηγώ ρε. Έλα τον Άκη μου. Τι να τους γαμίσω, αφού είναι ξεφτύλες ρε μόνοι τους. Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι σου λέω. Θρυλικοί μάγκες Αγγελόπουλοι ρε. Εδώ είναι ρε η προεδράρα σας ρε. Η προεδράρα σας. Αυτή είναι η προεδρή σας. Κατατρεγμένοι με την παρέα της αστυνομίας φεύγουνε ρε. Όπως όλοι σας. Αυτοί είστε. Αυτό το σωματείο της βρωμιάς είστε. Αυτό είστε. Και σας παρέχει και η ελληνική αστυνομία προστασία για να φύγετε. Απειλείτε, βαράτε και έχετε και την αστυνομία να σας πηγαίνει σπίτι ρε. Αυτοί είστε. Περιμένω μεγάλη αποθέωση από τους Ολυμπιακούς τώρα. Δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ψυχή. Ήρθαμε, έπρεπε να είχαμε κερδίσει και τα προηγούμενα παιχνίδια μέσα στο ΣΕΦ. Σήμερα όμως δεν γινόταν διαφορετικά. Ήμασταν αποφασισμένοι και ήρθαμε και κερδίσαμε. Τώρα όσον αφορά ότι γίνανε εκτός αγωνιστικού χώρου, ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος, ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς κουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ξαφνικά, όπως καθόμουν στο μπαλκόνι, σιγά τυχαία να περνάς με κάποιον άλλον. Φαίνεται πια πως στη ζωή δεν είσαι μόνη, αλλά βιώνεις ένα έρωτα μεγάλο. Και τότε πήγα μες στο σπίτι μου κρυφά, για να πληρώσω την αγάπη ακριβά. Κλείνω τις κουρτίνες να μην αντικρίζω τις στιγμές εκείνες που τον αγκαλιάζεις. Σβήνω να τα φώτα μόνος να τα κρίσω και να ακούω σαν πρώτα τα άστρα να μου τα ζεις.
να μην αντικρίζω τις στιγμές εκείνες.